το 10 και 5, ποτέ και για λόγους αρχής δεν έχω μπει στην διαδικασία ως δήμαρχος και ως επικεφαλής της προτεραιότητας της δημοτικής παράταξης προτεραιότητας του πολίτη να ανακοινώνω όπως ήθιστε τους συνεργάτες, τους άμεσους συνεργάτες, τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ακουσία όλων των υπολείπων. Άλλωστε, τουλάχιστον τα μέλη αυτής της δημοτικής παράταξης ξέρουν πολύ καλά το τι έχουμε πει και βέβαια αυτοί που είναι παλαιότεροι ότι αυτό το λέω από τότε. Έτσι λοιπόν, η θητεία των αντιδημάρχων που ήδη βρίσκονται στα καθήκοντά τους λήγει στις 9 Οκτωβρίου. Και επειδή λοιπόν σήμερα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πριν και δεν πρόκειται να γίνει άλλο, θα ήθελα να ανακοινώσω και παρουσία όλους σας τους νέους αντιδημάρχους με τα καθήκοντά του καθένας που όπως έχω πει και σε συναντήσεις της ομάδας ποτέ δεν έχω πάρει απόφαση για το ποιος θα είναι αντιδήμαρχος και με τι καθήκοντα μέσα σε συγκεκριμένα κλισέ, δηλαδή ο ένας θα είναι αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Πάντα κύριος γνώμονας και ουσιαστικός είναι το τι πλάνο υπάρχει, το τι δεδομένα υπάρχουν και το ποιος κατά την άποψή μου από την εμπειρία μου μπορεί στον κάθε τομέα να αποδώσει τα μέγιστα γιατί έτσι θα μπορέσει να έρθει σε πέρας το δημοτικό έργο σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Τα δεδομένα δυστυχώς αυτά που ίσχυαν, γιατί κακά τα ψέματα και δεν θέλω να κρύβομαι, μπορεί να γίνεται ένας αρχικός σχεδιασμός στην αρχή της θητείας με όλους αυτούς που έχουν ερωτηθεί δημόσια στην ομάδα ότι επιθυμούν να κατέχουν θέσεις ευθύνης, για μένα όλοι είναι ισότιμοι. Τα δεδομένα όμως δυστυχώς αλλάζουν και με τα γεγονότα τα οποία μας προλαβαίνουν τις περισσότερες φορές, ακόμη όσο και διορατικοί να είμαστε. Έτσι λοιπόν, οι νέοι αντιδήμαρχοι, των οποίων τα καθήκοντα ξεκινάνε από τις 10 του μηνός, 9 του μηνός δηλαδή τελειώνει η θητεία των ήδη υπαρχόντων και εδώ πριν ανακοινώσω τους καινούριους, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ουσιαστική συμβουλή τους, για το δύσκολο έργο που είχα, για την άριστη συνεργασία που είχαμε, για όποιες δύσκολες στιγμές υπήρχαν, η άποψή μου είναι πάντα από δύσκολες στιγμές υπάρχει θετικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως φάνηκε και εμπράκτως. Οι νέοι λοιπόν αντιδήμαρχοι από τις 10 Οκτωβρίου του 20 μέχρι και 6 Νοεμβρίου του 21 που είναι και η ημερομηνία στην οποία θα εκλέξουμε και το νέο Προεδρείο και τα νέα όργανα, νέα Οικονομική Επιτροπή, νέα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα είναι ο Χρυσόστομος Αναγνωστόπουλος με καθήκοντα που θα αφορούν ίδρυυση, άρδευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα, νεκροταφεία, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πρασίνου, περιποίησης άλσων, ανακύκλωσης, παιδικών χαρών, καθώς και θα είναι και ο υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα και ό,τι αφορά αυτόν. Δεύτερος αντιδήμαρχος, άμυστος αντιδήμαρχος, είναι ένας νέος θεσμός που ισχύει το τελευταίο εξάμηνο περίπου, αλλά έχει ένα σκόπιμο πως θα μπορούσα κάλλιστα να ορίσω έναν άμυστο αντιδήμαρχο κατευθείαν με το που βγήκε η νέα νομοθεσία.
Άμεστος λοιπόν αντιδήμαρχος, αλλά με δικαίωμα κανονικό υπογραφής, ο Ζέφος Τιμολέων, με καθήκοντα που αφορούν σε βασικά θέματα αγροτικής οδοποιίας, αποχιονισμού, υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας και παράλληλα σε συνεπικουρία με τον αντιδήμαρχο που προανέφερα, τον Χρυσόστομο τον Αναγνωστόπουλο, σε θέματα που αφορούν ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση και ηλεκτροφωτισμό. Τρίτη αντιδήμαρχος, η Μαρία Ζουρμπίνου, υπεύθυνη για το προσωπικό, για τις προμήθειες και του διαγωνισμού του Δήμου, αδειοδοτήσεων, εμπορίου, λαϊκών αγορών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, φραγίσεις κλπ. Ό,τι συνεπάγεται, τα λέω συνοπτικά για να μην κουράζω, εποπτεία και λειτουργία των νομικών προσώπων του Δήμου. Πλέον υπάρχει μόνο το νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου, μέχρι το δημοσίο δικαίου έχει συμπροληφθεί. Τέταρτος αντιδήμαρχος, η Αφροδίτη Πελωνάκη, με αντικείμενο παιδεία, αθλητισμό, πολιτισμό, την επικοινωνία με τους συλλόγους, τους φορείς, για θέματα εθνοτυπίας, τελετών, εορταστικών εκδηλώσεων, παιδικών σταθμών και διαδίου μάθηση. Πέμπτος αντιδήμαρχος, ο Στέλιος Φιλιάδης, για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής μέρημνας, πρόνοιας, ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υγείας και υγιεινής, για θέματα και προβλήματα καθημερινότητας των δημοτών, υπεύθυνος για τη συγκέντρωση όλων αυτών, υπεύθυνος επικοινωνίας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τη συγκέντρωση όλων αυτών των προβλημάτων και όλων αυτών προώθησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή, υπεύθυνος διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και υπεύθυνος της Ευρωπανίγυρης. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να πω ότι βλέπετε ότι παρότι αυτό το κομμάτι σε άλλες θητείες ήταν ένα κομμάτι που τα καθήκοντα ανατίθενταν σε κάποιον αντιδήμαρχο μαζί και με άλλα πολλά. Δυστυχώς όμως με την δυσχερή οικονομική κατάσταση και όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που υπάρχει έξω στους συνδημότες και στην κοινωνία, αποφάσισα να αναθέσω σε έναν αντιδήμαρχο αποκλειστικά και μόνο αυτό το κομμάτι. Συγκέντρωση όλων αυτών των προβλημάτων και διαχείριση μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής για να συμβάλλουμε όλοι μαζί σαν Δήμος στο πρόβλημα αυτό το οποίο δυστυχώς και ψεύτης να πω, πιστεύω ότι θα διωγγωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα των δύο βαριά τριών μηνών που θα έχουμε μπει ήδη στο χειμώνα με τα δεδομένα τα οικονομικά που υπάρχουν στην περιοχή αλλά και όλα τα δεδομένα που υπάρχουν με τον κορονοϊό. Η σειρά της αναπλήρωσης, όταν θα απουσιάζω, θα με αναπληρώνει ο Στέλιος Φιλιάδης, όταν απουσιάζει ο Στέλιος Φιλιάδης Αφροδίτη Πελωνάκη, όταν απουσιάζει Αφροδίτη Πελωνάκη Μαρία Ζουρμπίνου, όταν απουσιάζει Μαρία Ζουρμπίνου ο Χρυσόστομος Αναγνωστόπουλος και όταν απουσιάζει ο Χρυσόστομος Αναγνωστόπουλος ο Ζέφυρος Τιμολέων. Όλοι μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους. Τον οικονομικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, καθώς και την ευθύνη του τεχνικού προγράμματος εκτέλεσης των έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, αναλαμβάνω εγώ ο ίδιος. Επίσης, σε όλο αυτό το σχήμα θα υπάρχει συνεπικουρία με τον ορισμό ενδεταγμένων συμβούλων, ένας για θέματα, για τεχνικά θέματα, θα είναι ο Δημήτρης Ευαγγελίδης, με δικαίωμα υπογραφής. Δεύτερος, για θέματα δημοτικής συγκοινωνίας, γιατί το θεωρώ ένα
στίχημα για τον Δήμο για όλα αυτά τα γεγονότα που εξέθεσα όταν συζητούσαμε το θέμα αυτό ο Αλέξανδρος Καράτσιος. Τρίτος, για θέματα δημόσιας ασφάλισης, παραβατικότητας, καθώς και σύνδεσμος με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Άσε του Τονίδου και λόγω ιδιότητας. Και τέταρτος, επιταμένος σύμβουλος για θέματα επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων, κυρίως με άλλους Δήμους, όχι όμορους, άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα, αδελφοποιήσεις, κοινές δράσεις κλπ. Ο Λεωνίδας Γεωργιάδης. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή θητεία, κουράγιο. Εννοείται ότι θα υπάρχει αμέσως στήριξη, όχι από μένα μόνο προσωπικά, αλλά από όλους. Τις εμπειρίες του καθένας τις καταθέτει και νομίζω ότι με πάρα πολύ συστηματική και συλλογική δουλειά θα φτάσουμε στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Καλή θητεία.